Κοίτα τον ουρανό, όχι απλώς σαν θέαμα, αλλά σαν ερώτηση. Κάθε αστέρι που βλέπεις είναι ένας ήλιος και γύρω του σχεδόν σίγουρα περιστρέφονται πλανήτες. Παγκόσμια, σήμερα γνωρίζουμε πάνω από 5.500 επιβεβαιωμένους εξωπλανήτες και ανακαλύπτονται νέοι κάθε εβδομάδα. Κάθε φορά που το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler ή το TESS εντοπίζει έναν μικρό βραχώδη κόσμο με σωστή απόσταση από το άστρο του, γεννιέται η ίδια σκέψη. Και αν εκεί υπάρχει κάποιος σαν εμάς, οι πιθανότητες μοιάζουν σχεδόν βέβαιες. Ο γαλαξίας μας μόνο, ο Milky Way, έχει περίπου 200 δισεκατομμύρια άστρα. Αν το 1% από αυτά φιλοξενεί πλανήτες παρόμοιους με τη Γη, τότε μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια δυνητικά κατοικήσιμους κόσμους. Και αν κάθε γαλαξίας μοιάζει με τον δικό μας, τότε στο ορατό σύμπαν υπάρχουν περισσότερα άστρα από ό,τι κόκκιά μου σε όλες τις παραλίες της Γης. Ο αριθμός αυτός δεν χωρά στο μυαλό, ούτε όμως χωρά και η σιωπή τους. Γιατί αν το σύμπαν είναι τόσο γεμάτο ζωή, πού είναι όλοι? Αυτή είναι η περίφημη παραδοξότητα του Φέρμι. Το ερώτημα που βασανίζει αστροφυσικούς, φιλοσόφους και επιστήμονες εδώ και δεκαετίες. Αν η ζωή είναι συνηθισμένη, γιατί δεν την έχουμε δει? Και αν είναι σπάνια, γιατί υπάρχουμε εμείς? Το 1961 ο αστρονόμος Frank Drake επιχείρησε να υπολογίσει πόσοι πολιτισμοί μπορεί να υπάρχουν στο γαλαξία μας. Η εξίσωσή του, γνωστή σήμερα ως εξίσωση του Drake, δεν δίνει τον αριθμό, αλλά το πλαίσιο σκέψης. Η πιθανότητα εξαρτάται από 6 κρίκους. Πρώτον, πόσα άστρα γεννιούνται κάθε χρόνο. Δεύτερον, πόσα έχουν πλανήτες. Τρίτον, πόσοι από αυτούς μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή. Τέταρτον, πόσοι από αυτή τη ζωή γίνεται νοήμων. Πέμπτον, πόσοι πολιτισμοί αποκτούν τεχνολογία επικοινωνίας. Και έκτον, πόσο διαρκούν. Αυτός ο τελευταίος παράγοντας είναι και ο πιο ανησυχητικός, γιατί αν οι πολιτισμοί ζουν λίγο, η πιθανότητα 2 να συνυπάρχουν στον χρόνο πέφτει δραματικά. Ίσως το σύμπαν να είναι γεμάτο νεκρές πολιτείες, πολιτισμούς που έλαψαν και χάθηκαν πριν προλάβουμε να πούμε γεια. Μπορεί να είμαστε όχι οι πρώτοι, αλλά οι τελευταίοι που ακούν τη σιωπή. Από τη δεκαετία του 60 η ανθρωπότητα άρχισε να ακούει. Η πρωτοβουλία SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, στήθηκε για να ψαρέψει τεχνητά ραδιοσήματα από το διάστημα. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το περίφημο WOW Signal του 1977, μια στιγμιαία εκπομπή που διήρκησε 72 δευτερόλεπτα και δεν επαναλήφθηκε ποτέ. Καθαρό, ισχυρό και χωρίς γνωστή φυσική εξήγηση. Ο αστρονόμος Τζέρι Έχμαν έγραψε αυθόρμητα στο εκτυπωμένο σήμα τη λέξη «Wow» και έτσι γεννήθηκε ένας από τους πιο μυστηριώδεις ήχους της σύγχρονης επιστήμης. Έκτοτε έχουν υπάρξει εκατοντάδες υποψίες. Fast radio bursts, ανομαλίες, παράξενα μοτίβα. Καμία όμως δεν επιβεβαιώθηκε ως εξωγήινη. Ο λόγος ίσως είναι απλός. Δεν ψάχνουμε στη σωστή συχνότητα ή ακόμα χειρότερα δεν ψάχνουμε με το σωστό τρόπο. Ο σύγχρονος κόσμος του διαστήματος παράγει τεράστιο όγκο δεδομένων. Το τηλεσκόπιο James Webb βλέπει πιο μακριά από ποτέ και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να αναλύουν φάσματα ατμόσφαιρας για ίχνη ζωής, οξυγόνο, μεθάνιο, διοξίδιο του άνθρακα. Ίσως το πρώτο επιβεβαιωμένο ίχνος ζωής να έρθει όχι με ένα σήμα, αλλά με χημική υπογραφή σε έναν μακρινό πλανήτη. Και τότε ο ουρανός δεν θα είναι πια σιωπηλός. Ας υποθέσουμε ότι κάπου, όντως, υπάρχει μια ανώτερη νοημοσύνη. Πώς θα την αναγνωρίζαμε? Ο Ρώσος αστροφυσικός Νικολάη Καρντάσεφ πρότεινε μια κλίμακα για να ταξινομήσει τους πολιτισμούς. Τύπος 1. Ελέγχει όλη την ενέργεια του πλανήτη του. Τύπος 2. Αξιοποιεί όλη την ενέργεια του άστρου του, ίσως μέσω μιας σφαίρας Dyson. Τύπος 3. Αντλεί ενέργεια από ολόκληρο το γαλαξία. Εμείς βρισκόμαστε στο 0,7 της κλίμακας. Δεν ελέγχουμε πλήρως ούτε τους ίδιους μας τους πόρους. Αν λοιπόν υπάρχει κάπου ένας πολιτισμός τύπου 3, θα ήταν τόσο ανώτερος που μάλλον δεν θα μας αντιλαμβάνονταν όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε ένα μυρμήγκι. Η διαφορά νοημοσύνης μπορεί να είναι αδιανόητη, όχι τεχνολογικά, αλλά υπαρξιακά.
Ίσως οι θεοί των μύθων μας να ήταν απλώς αυτό που θα φαινόταν σε έναν πρωτόγονο νου, μια τεχνολογία χιλιάδες χρόνια μπροστά. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε ακόμη δει τίποτα? Οι εξηγήσεις ποικίλουν και καμία δεν είναι καθησυχαστική. Η πρώτη λέγεται μεγάλο φίλτρο. Ίσως κάθε πολιτισμός πριν φτάσει στα αστέρια περνά ένα στάδιο αυτοκαταστροφής. Πόλεμο, οικολογική κατάρρευση, τεχνητή νοημοσύνη που στρέφεται εναντίον του. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το ότι υπάρχουμε τώρα σημαίνει πως ίσως πλησιάζουμε στο δικό μας φίλτρο. Η δεύτερη είναι η ζωολογική υπόθεση. Οι ανώτεροι πολιτισμοί μας γνωρίζουν, αλλά επιλέγουν να μην μας ενοχλήσουν. Μας παρακολουθούν όπως εμείς παρακολουθούμε ένα είδος που δεν θέλουμε να διαταράξουμε. Και η τρίτη, ίσως η πιο φιλοσοφική, λέει πως δεν έχουμε ακόμα την νοητική γλώσσα για να καταλάβουμε τα σημάδια. Όπως ένα μυρμήγκι περνά πάνω από ένα smartphone χωρίς να καταλαβαίνει τι είναι, έτσι και εμείς ίσως να κολυμπάμε μέσα σε εξωγήινα σήματα χωρίς να τα αναγνωρίζουμε. Και υπάρχει και ένα τέταρτο ενδεχόμενο, ότι το σύμπαν είναι άδειο. Ότι η ζωή είναι τόσο σπάνια που ίσως είμαστε μόνοι. Μα αυτή η σκέψη για κάποιους επιστήμονες είναι πιο τρομακτική από την αντίθετή της. Η πρώτη επαφή της ανθρωπότητας δεν έγινε με εξωγήινους. Έγινε με τον ίδιο της τον εαυτό, όταν συνειδητοποίησε πόσο μικρή είναι. Το 1990 το Voyager 1 τράβηξε τη διάσημη φωτογραφία Pale Blue Dot. Η Γη, ένα μικροσκοπικό μπλε στίγμα μέσα στο άπειρο. Ο Carl Sagan είπε τότε: «Όλα όσα αγαπάμε, όλοι όσοι γνωρίζουμε, κάθε βασιλιάς και κάθε χωρικός, κάθε ήρωας και κάθε δειλός έζησαν σε αυτή τη μικρή κουκίδα. Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή με την ταπεινότητα. Η δεύτερη ήρθε με την τεχνολογία. Όταν καταλάβαμε πως ίσως δεν είμαστε πια μόνο παρατηρητές, αλλά και ορατοί. Τα ραδιοκύματα, τα ραντάρ, οι δορυφόροι, όλα φεύγουν προς τα έξω, κουβαλώντας τα ίχνη του πολιτισμού μας στο διάστημα. Αν κάποιος μας παρακολουθεί, μας έχει ήδη δει. Η επαφή, αν ποτέ συμβεί, δεν θα είναι όπως στις ταινίες. Δεν θα προσγειωθούν διαστημόπλια στο Central Park. Πιθανότητα θα είναι ένα σήμα, ένα μοτίβο δεδομένων, ένα φάσμα χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα ενός μακρινού κόσμου. Κι όμως η ψυχολογική επίδραση θα είναι τεράστια. Θρησκείες θα δοκιμαστούν. Επιστήμες θα ξαναγραφτούν και το συλλογικό εγώ της ανθρωπότητας θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο ερώτημα απ' όλα. Ποιοι είμαστε όταν πάψουμε να είμαστε μοναδικοί? Γι' αυτό και ορισμένοι ερευνητές όπως ο Douglas Vacock του METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, λένε πως δεν πρέπει απλώς να ακούμε, αλλά να μιλήσουμε πρώτοι. Να στείλουμε προσεκτικά, επιστημονικά μηνύματα που να περιγράφουν ποιοι είμαστε. Όχι ως προκλήσεις, αλλά ως πρόσκληση διαλόγου. Γιατί ίσως τελικά η επικοινωνία δεν είναι μόνο για να βρούμε τους άλλους. Είναι για να θυμηθούμε εμείς ποιοι είμαστε. Κάθε μεγάλη ανακάλυψη αλλάζει τον ορισμό του ανθρώπου. Η φωτιά, ο τροχός, η βαρύτητα, το DNA. Αλλά καμία δεν θα συγκριθεί με εκείνη που θα μας αποδείξει ότι δεν είμαστε μόνοι. Και αν αυτό το γεγονός φανεί κάποτε στο τηλεσκόπιο, θα είναι σαν να ξεκλειδώνουμε μια νέα εποχή της συνείδησης. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέλη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος νοημοσύνης, όπου η Γη είναι απλώς ένα κεφάλαιο, όχι ολόκληρη ιστορία. Αλλά ίσως αυτή η στιγμή να μην έρθει από έξω. Ίσως η επαφή να γίνει εσωτερικά, όταν η ανθρωπότητα συνειδητοποιήσει ότι η ίδια της η ύπαρξη είναι ήδη απόδειξη ότι το σύμπαν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του. Κάθε φορά που σηκώνεις τα μάτια στον ουρανό, κοιτάς το παρελθόν. Το φως που φτάνει από τα άστρα έχει ταξιδέψει εκατοντάδες, χιλιάδες, μερικές φορές εκατομμύρια χρόνια. Ίσως λοιπόν, ενώ εσύ τα παρατηρείς, κάποιος άλλος κάπου αλλού να κοιτάζει εσένα. Δεν ξέρουμε αν θα συναντηθούμε ποτέ. Αλλά το γεγονός ότι ρωτάμε, ότι ψάχνουμε, ότι θέλουμε να μάθουμε είναι ίσως το πιο όμορφο χαρακτηριστικό του είδους μας. Η ερώτηση «Είμαστε μόνοι» είναι στην πραγματικότητα μία άλλη ερώτηση. Αξίζουμε να μην είμαστε μόνοι? Και η απάντηση θα εξαρτηθεί όχι από το αν υπάρχουν εκείνοι εκεί έξω, αλλά από το ποιοι θα είμαστε εμείς
όταν τους συναντήσουμε, αρκεί να συνεχίσουμε να ρωτάμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, μια εγγραφή και μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.